εκδόθηκε πριν από λίγη ώρα σχετική ανακοίνωση από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Συνολικά στα κτίρια, τα τρία που είχαν εκενωθεί στις 18 του περασμένου Δεκέμβρη στο Κουκάκι, μιλάμε για την Ματρόζου, την Πανετολίου που έγινε ανακατάληψη το Σάββατο και το κτίριο της οδού Αρβάλη. Ναι. Οι αστυνομικοί είχαν βρει τόσο σε πιστήρια, σε αντικείμενα δηλαδή που χρησιμοποίησαν για να επιτεθούν στους αστυνομικούς οι καταληψίες, αλλά και στους χώρους των κτιρίων, συνολικά 13 δακτυλικά αποτυπώματα. Από αυτά, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας, έχουν ταυτοποιηθεί 12 δακτυλικά αποτυπώματα. Σημειώνεται ότι στην ανακοίνωση ότι προκαλεί εντύπωση ότι οι καταληψίες είχαν φροντίσει να καθαρίσουν τους χώρους. Είχαν βρεθεί τότε, αν θυμάσαι, και καθαριστικά αλλά και γάντια. Μάλιστα, είχε βρεθεί και ένα έντυπο οδηγιών στην κατάληψη της οδού Αρβάλη 3 με οδηγίες για το τι θα έπρεπε να κάνουν οι καταληψίες σε περίπτωση αστυνομικής εφόδου. Και όπως σημειώνει η ανακοίνωση, αυτές οι οδηγίες εφαρμόστηκαν κατά γράμμα από τις καταληψίες. Είναι χαρακτηριστικό, όπως σημειώνεται επίσης, ότι βρέθηκαν ελάχιστα αποτυπώματα ακόμα και σε πληκτρολόγια ηλεκτρονικών υπολογιστών που βρέθηκαν στους χώρους. Γνώριμοι της αστυνομίας, Νίκο, οι καταληψίες έχουν ξανασυλληφθεί. Δεν υπάρχουν αναφορές για το ποινικό παρελθόν τους, αλλά ναι, θεωρώ ότι για να σε κάποιες περιπτώσεις ισχύει σίγουρα αυτό, ανήκουν δηλαδή τα άτομα αυτά στον αντιεξουσιαστικό χώρο, έχουν φάκελο και έτσι προέκυψε άλλωστε και η ταυτοποίησή τους. Από εκεί και πέρα, οι πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι σε ό,τι αφορά τα δακτυλικά αποτυπώματα που εντοπίστηκαν στην κατάληψη της Ματρόζου, μιλάμε για δύο που είχαν βρεθεί σε αντικείμενα που πέταξαν στους αστυνομικούς και για άλλα τέσσερα που κατάφεραν να απομονώσουν οι αστυνομικοί από τους χώρους του διόρροπου κτηρίου. Δεν υπάρχουν, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, δακτυλικά αποτυπώματα των δύο γιών του σκηνοθέτη Ινδαρέ. Να θυμίσω ότι τα παιδιά του είχαν συλληφθεί στην ταράτσα του σπιτιού τους, που είναι δίπλα στην κατάληψη, όπως και ο πατέρας τους. Υπήρχαν τότε καταθέσεις αστυνομικών που πήραν μέρος στην εκένωση ότι αναγνώρισαν στα πρόσωπα των παιδιών τα άτομα που τους είχαν επιτεθεί κατά τη διάρκεια της επιχείρησης με διάφορα αντικείμενα. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι από την ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων στα εργαστήρια της αστυνομίας δεν προκύπτουν ταυτοποιήσεις αποτυπωμάτων για τα δύο παιδιά του σκηνοθέτη. Λοιπόν, πάμε σε μια άλλη είδηση τώρα. Δυσάρεστη.